Εμείς πάμε στο δικαστήριο, στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, να δικάσουμε τη συλλογική αγωγή που έχουμε καταθέσει από 4/5. Θεωρούμε ότι θα πάμε να δικάσουμε όπως έχουμε προγραμματίσει. Από εκεί και πέρα βεβαίως καθένας αντίδικος έχει το δικαίωμα να καταθέσει τις ενστάσεις του. Εμείς δεν θα του το απαγορεύσουμε. Θα πάμε στην κατεύθυνση να δικάσουμε όπως έχει προγραμματίσει η σχετική νομική ομάδα του ΙΝΚΑ. Και βεβαίως από εκεί και πέρα είναι θέμα του δικαστηρίου, των δικαστών, οι οποίοι θα αποφανθούν εάν θα γίνει δίκη ή δεν θα γίνει, ή τέλος πάντων τι ακριβώς θα γίνει. Σας ρώτησα γιατί εντάξει και ο νομικός, η νομική σας σύμβουλη εκείνοι ξέρουν πολύ περισσότερο, γιατί αυτό το οποίο αναγραφόταν, κύριε Λεχουρίτη, χθες ήταν το εξής, ότι ξέρετε εξαιτίας αυτής ή αυτού του αιτήματος της ΔΕΗ στον Λάριο Πάγο ενδεχόμενα οι ημερομηνίες να πήγαιναν προς τα πίσω και η πρώτη εκδίκαση των συλλογικών αυτών αγωγών να πήγαινε 14 ημέρες μετά. Γι' αυτό σας ρώτησα. Και είπα να ρωτήσω, οι νομικοί σας τι λένε, είναι κάτι που το προσπερνάνε, είναι ένα τερτύπι νομικό το οποίο μπορεί να ξεπεραστεί, πάμε για τις 14 του μήνα, τι? Κοιτάξτε, θεωρούμε ότι είναι μια υπεκφυγή από την πλευρά της ΔΕΗ. Σεβαστή μεν, υπεκφυγή, θέλει να κερδίσει χρόνο για δικούς της λόγους, αλλά όχι όμως με γνώμονα την πιλωτική δίκη. Αυτό είναι υπό εξέταση, εάν και κατά πόσο μπορεί να είναι πιλωτική δίκη μόνο για έναν πάροχο, που για εμάς θεωρούμε ότι είναι ένα κόλπο ουσιαστικά των διαδίκων. Από εκεί πέρα το δικαστήριο είναι αυτό το οποίο θα αποφασίσει εάν θα πάμε την υπόθεση στον Άριο Πάγο. Αλλά πέραν από όλα αυτά, σήμερα συζητούνται και τα ασφαλιστικά μέτρα τα οποία έχουμε καταθέσει, ώστε να μην κόβεται το ρεύμα στους πολίτες μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Όλα αυτά θα λεχτούν στο σημερινό ακροατήριο της δίκης. Οι δικαστές θα αποφασίσουν το τι ακριβώς θα γίνει. Εμείς πάμε όμως έτοιμοι για να δώσουμε τη μεγάλη μάχη, τη μάχη των καταναλωτών κατά της ρήτρας ακρίβειας, που θεωρούμε ότι είναι παράνομη, καταχρηστική και άδικη. Έχει ξεσηκώσει εκατομμύρια συμπολίτες μας, είτε οικιακούς καταναλωτές είτε επαγγελματίες, οι οποίοι δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι υπήρχε περίπτωση να πληρώνουν 100 ευρώ ρεύμα και 800 ευρώ ρήτρα αναπροσαρμογής. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα, είναι ακραίες καταστάσεις. Είναι δηλαδή μία εξυπηρέτηση κάποιων έξυπνων, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν αυτήν την δυνατότητα της δημιουργίας παρόχων ενέργειας για να εξανεμίσουν, να εξαφανίσουν το όποιο εισόδημα των Ελλήνων συμπολιτών. Κρατάω τις παρατηρήσεις σας περί πιλωτικής δίκης και μόνο σε ένα πάροχο και όχι στους υπόλοιπους. Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτά έχουν τη δική τους τη σημασία. Να ρωτήσω πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί θα είσαστε στο δρόμο, πρέπει να φύγετε, να πάτε δίκιο έτσι στην κατεύθυνσή σας. Είναι πόσες κοντά οι αιτήσεις ή οι προσφυγές αυτή την ώρα? Είναι μια συλλογική αγωγή. Αλλά πόσοι έχετε μαζευτεί? Είναι 1.700-1.800 άνθρωποι, αν θυμάμαι καλά. Αλλά αυτοί οι οποίοι έχουν καταθέσει συνολικά αιτήσεις είναι από πάνω από 7.000. Είναι τα email τα οποία στέλνουν με τα δικαιολογητικά, που όπως καταλαβαίνετε πρέπει να αναγνωστούν, να κατέβουν τα σχετικά. Όχι, όχι, αυτό το ξέρω. Εγώ απλά ρωτάω, σήμερα πάτε με 1.700. Πάνω από 1.600, ναι. Πάνω από 1.600. Κρατάω λοιπόν το 1.600 για να δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Αυτό, αλλά πέραν από αυτό, με βάση το 2251 του 1994, για να κάνεις μία συλλογική αγωγή πρέπει να έχεις οικονομικά τακτοποιημένα μέλη πάνω από 500. Άρα κρατήστε αυτό που οι προϋποθέσεις δίνουν τη δυνατότητα να γίνει η συζήτηση της συλλογικής αγωγής με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά.